Λοιπόν, διατυπώστε μου την ερώτησή σας πιο συγκεκριμένα για να απαντήσω. Σε συγγνώμη. Τι θα θέλατε να απαντήσω, γιατί γίνεται αυτό, γιατί έχουμε διεφθαρμένους αστυνομικούς, ναι. Γιατί υπάρχει διαφθορά στην αστυνομία. Γιατί υπάρχει αυτό και γιατί δεν πατάσετε αυτό. Διαχρονικά πατάσετε η διαφορά. Διαχρονικά πατάσετε η διαφορά. Αυτοί τώρα που συζητάμε, ναι. Τελευταία, έχουν φτάσει και έχουν πάρει βαθμούς. Η εσωτερική των εσωτερικών υποθέσεων δεν έχει ενημερώσει την πολιτική ηγεσία. Ακούμε τον κύριο Θοδωρικάκο να λέει ότι εμένα δεν με ενημέρωσε από τα στοιχεία όλα αυτά. Γίνανε κρίσεις αξιωματικών, ανήλθαν. Και σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, υπάρχουν άνθρωποι που είναι δίπλα στο γραφείο του Υπουργού. Αυτό δεν θα πρέπει να απασχολήσει κανέναν. Όλους θα πρέπει να μας απασχολήσει. Λοιπόν, αυτό. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Σαφώς θα πρέπει να μας προσφέρει. Και δεν είναι θέμα της εγκληματικότητας. Εμείς δεν συζητάμε για την εγκληματικότητα τώρα. Μιλάμε για τη διαφθορά αξιωματικών, ανώτατων αξιωματικών, σε τέτοιο επίπεδο. Και μάλιστα υπήρχαν σύμφωνα με τις αποκαλύψεις άνθρωποι, αστυνομικοί, οι οποίοι πηγαίναν στον τόπο του εγκλήματος και παίρναν τα κινητά. Για να μην έχουν τα στοιχεία. Λοιπόν, αυτό να περάσει έτσι. Για να μην τα έχουμε ατάκτως σειρημένα, να τα βάλουμε. Όχι, πολύ τακτικά είναι, δεν είναι ατάκτως σειρημένα. Ναι, θα σας πω. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πολύ σοβαρές καταγγελίες για ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς και για διοικητές υπηρεσιών οι οποίοι μιλούσαν με την Greek Mafia όπου διαχειρίζεται δισεκατομμύρια από το λαθρεμπόριο καυσίμων για ανθρώπους της οι οποίοι ήθελε ανθρώπους της εντός εισαγωγικών αστυνομικούς, αξιωματικούς και κατώτερους αξιωματικούς ήθελε να τους πάει σε συγκεκριμένα απόστα, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Όπως είναι οι νευραλγικές υπηρεσίες του οικονομικού εγκλήματος, όπως είναι το εκβιαστών, όπως είναι τέτοιες υπηρεσίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ο βραχίωνας της ελληνικής αστυνομίας όσον αφορά την εξάρθρωση του εγκλήματος. Το πάμε καλά. Μια χαρά. Μια χαρούλα. Αυτό προέκυψε τώρα. Το πάμε, αλλά προκύπτει, να σας πω. Αυτό προέκυψε τώρα. Αυτά προκύψανε τώρα. Προκύψανε αυτές οι συνομιλίες. Εγώ πρώτον, αυτό που ξέρω είναι ότι όλα αυτά τα ανέλαβε ο κύριος Ντογιάκος και έβαλε και δύο επιφανείς εισαγγελείς και νομίζω αν δεν απατώμε μέσα στη βδομάδα θα έχουμε τις πρώτες δράσεις της δικαιοσύνης πια. Mm-hmm. Γι' αυτό το σκέλος που μιλάμε. Θα έχουμε τις πρώτες δράσεις της δικαιοσύνης. Τώρα, θέλετε να με ρωτήσετε γιατί γίνεται αυτό. Θα σας πω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά από τα καύσιμα τα λαθρέα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί ηλικιώδη ποσά μιλάμε. Άρα χρηματίζονται έτσι εύκολα οι αστυνομικοί επειδή είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Άρα ανάλογα με τα λεφτά που υπάρχουν, παίρνουν τα λεφτά. Δεν χρηματίζονται εύκολα οι αστυνομικοί. Είχαμε δεν πάλι σύμφωνα οι αστυνομικοί χρηματίζονται εύκολα. Για να μην παρεξηγηθείτε, σας το κάνω. Οι συγκεκριμένοι αξιωματικοί όμως χρηματίζονται. Και θα το πληρώσουν το μάρμαρο πάρα πολύ ακριβά. Όχι. Πλέον περνάει την αστυνομία αυτό και μπαίνει μέσα στη δικαιοσύνη. Αυτό θέλω να σα καταλάβω. Ότι πλέον είναι η δικαιοσύνη αυτή. Κύριε Μπαλάσκα, εγώ καταλαβαίνω να υπερασπίζει συναδέλφου σα ή οτιδήποτε, δεν είναι από του κακού, ενώ αυτού που έχουν την ευθύνη, αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία είναι έξω από κάθε λογική. Να υπερασπιστώ ποιου του δρομικού. Όχι, το είπα ήδη. Το έχω τραβήξει με αυτό. Λέω λοιπόν. Και θέλω λίγο να με ακούσετε σε αυτό, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Δεν λέω τώρα για όλα αυτά που ακούμε, που διαβάζουμε. Μάλιστα. Υπάρχει ένα θέμα ότι η ίδια ελληνική αστυνομία έκανε την έρευνα και αυτά τα κράτησαν στα συρτάρια τους. Δεν ενημερώθηκαν, λέει, υπουργοί, δεν ενημερώθηκε η φυσική ηγεσία. Δεν ξέρω εγώ αν είναι αλήθεια, δεν ενημερώθηκαν ένα πράγμα που θα το ψάξουμε. Αλλά αυτά είναι αδιανόητα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που θα πει ότι μέσα σε ένα σώμα όπως είναι η αστυνομική. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι φορείς της διαφθοράς, οι οποίοι θα χρηματίζονται. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα, μέχρι την πλήρη συγκάλυψη για 5 χρόνια όλων αυτών των θεμάτων, είναι ένα τεράστιο θέμα που αφορά και την αστυνομία και την πολιτική ηγεσία. Τι να κάνουμε. Να σας κάνω μια ερώτηση σε μια συζήτηση που είχαμε ένα ταξίαρχο στη Γαδά σήμερα. Να μου κάνετε. Έβγαλε ένα θέμα σήμερα πάλι ο Λαμπρόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος είναι έγκριτος δημοσιογράφος και αποκαλυπτικός. Και έβγαλε. Διάλογο. Ένα διάλογο. Ναι. Ενός ανθρώπου, σοκαριστικό διάλογο, γιατί μιλάει σαν να είναι επόπτης και ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Είναι εντυπωσιακό. Μιλάει για μεταθέσεις. Και προσέξτε το οξύμορο και αντιφατικό. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός. Είναι πεθαμένος. Ναι. Είναι σκοτωμένος. Ναι. Από τη στιγμή που πιάστηκε ο διάλογος, από τη στιγμή που σκοτώθηκε αυτός ο άνθρωπος, από τη στιγμή που όλα αυτά βγήκανε στο φως, που τα έβγαλε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εφαρμογών, δεν ενημερώθηκε κανένας. Δεν πήγε κανένας. Με αυτό λέμε. Δηλαδή, οι εσωτερικές υποθέσεις σε αυτό το διάστημα τι κάνανε. Εσείς το πιστεύετε αυτό, δεν ενημερώθηκε κανένας. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και μας το είπε και εδώ χθες. Δεν μπορώ να το ξέρω. Μας είπε και εδώ χθες ακόμα πιο εντυπωσιακά. Εγώ πραγματικά χθες αυτό το περίμενα με τίποτα. Μας είπε ότι δεν ήταν παρακολούθηση, ήταν κινητά
ανθρώπων που σκοτώθηκαν, κακοποιών που σκοτώθηκαν, και βρήκαν τα κινητά. Και πηγαίναν αστυνομικοί, λέει, δύο μόνο βρήκαν, γιατί στις υπόλοιπες περιπτώσεις πηγαίναν αστυνομικοί και εξαφάνιζαν τα κινητά. Ναι. Και αυτό που είπατε εσείς, μπήκαν στα συρτάρια. Ποιοι τα βάλαν στα συρτάρια? Αυτό λέμε. Αυτοί που τώρα σε αυτές τις κρίσεις πήραν τον δρόμο για την οικία τους. Ωραία. Αυτοί που πήραν τον δρόμο για την οικία τους δεν πρέπει να πάρουν και τον δρόμο για τον εισαγγελέα. Αυτό ήθελα να σας πω. Πρέπει να πάρουν και τον δρόμο για τον εισαγγελέα επειδή το είχαν στο σιρτάρι. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Εγώ το θέτω από χθες και λέω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν στον εισαγγελέα? Στον εισαγγελέα τους στέλνει. Ποιος θα πάει? Ποιος ο αστυφύλακας από τις διεύθυνσεις εγκληματολογικών ερευνών, ο οποίος το έβγαλε, το αρχιοθέτησε και το έστειλε κατευθείαν στις εσωτερικές υποθέσεις.